Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε σήμερα ο 57χρονος Χανιώτης που τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης φέρεται να μαχαίρωσε τον ίδιο του τον πατέρα μέσα στο σπίτι του στη Λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο. Ο 57χρονος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας μετά από ένταλμα του ανακριτή και πλέον είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της άπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά την προσαγωγή του, σήμερα το πρωί στις ανακριτικές αρχές, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή. Τον 79χρονο είχε βρει τραυματισμένο το πρωί της επόμενης μέρας του επεισοδίου ο δεύτερος γιος του, ο οποίος και ειδοποίησε ΕΚΑΒ και αστυνομία. Μάλιστα, το μαχαίρι με το οποίο ο 57χρονος φέρεται να μαχαίρωσε τον πατέρα του στο θώρακα βρέθηκε στην είσοδο του σπιτιού. Αδιευκρίνηστοι είναι οι λόγοι που όπλησαν το χέρι του φερόμενου δράστη, με τις αρχές ωστόσο να οδηγούνται στα ίχνη του λίγα 24 ώρα μετά το αιματηρό περιστατικό. Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η κατάσταση του ηλικιωμένου που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων εκτός κινδύνου.